Γήπεδο Αγίου Αθανασίου, φίλες και φίλοι, Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου, Εθνικός Αστέρας Καλυφίτου 2-1. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και πάμε να δούμε εντεκάδες. Για τον Άγιο Αθανάσιο, ο κύριος Ζεκερίδης, Μπάμπη Ζεκερίδης παρέταξε, Καραγιανίδη Γιώργο στο τέρμα, Μουρζίδη Σουβλέρη Καραγιανίδη Δήμο, Δημητριάδη Στεριανό Μπαμπασαλή, Τουματσίδη Δημήτρη, Τουματσίδη Ανέστη, Παπαζότο και Κοντρόπουλο. Βλέπετε τη διαιτητική τριάδα με Κωνσταντίνο Δημόπουλο ρέφερι της αναμέτρησης, πρώτος βοηθός ο κύριος Θεοφανίδης και δεύτερη βοηθός η κυρία Φωτεινή Δημητριάδου. Πάγκο για τους γηπεδούχους: Μαυρίδης Μπόζιος, Σαλπικτίδης Χασκιόλης Αποστολίδης, Μπερμπερίδης Φιλιατζόπουλος Παρασκευαίδης και Κωνσταντινίδης. Πάμε να δούμε και τους φιλοξενούμενους του Θωμά Ματρακούκα: με Τσακυρίδη Τσάκαλο Νεοφυτίδη, Σεμπελίδη Μαντάτα Χτσόγλου, Φουρουτζή Ουρσούζη Ασλανίδη, Σαχανίδη και Παρουτσή στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο Τσαγκαλίδης, Φερσιζίδης Κεσίδης, Χατζιεφρεμίδης Χαραλαμπίδης Ζαμπούνης, Σοφιανίδης Κυριακίδης και Ωρεόπουλος. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ελεύθερο, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση βαθμών για τις δύο ομάδες που έτσι κι αλλιώς είχαν εξασφαλισμένη προπολού την καλή πορεία. Ο Άγιος Αθανάσιος μάλιστα πολύ ψηλά στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Η Καλύφητος εδώ και δύο αγωνιστικές χωρίς ιδιαίτερο άγχος, σωμένη στην κατηγορία, χωρίς καν τη διαδικασία μπαράζ όπως είχε γίνει πέρσι. Πρώτη προσπάθεια για την ομάδα της Καλυφίτου, μια καλή κεφαλιά από τον Φουρουτζή μέσα από την περιοχή, θα πέσει στη γωνία του. Δύσκολη επέμβαση του Καραγιανίδη, βλέπετε, απομακρύνει την μπάλα. Άλλη μια φορά η επανάληψη, η πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Καλυφίτου, η καλύτερη της στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπαμπασαλή κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Κοντρόπουλο. Ο Κοντρόπουλος γυρίζει την μπάλα, καλό σουτ από τον Στεριανό, η μπάλα θα περάσει out. Αρχίζει σιγά σιγά ο Άγιος, βρίσκει τα πατήματά του. Νέα προσπάθεια με τον Κοντρόπουλο, αποκάλυψη της χρονιάς φέτος για τον Άγιο Αθανάσιο. Το σουτ στην κλειστή γωνία του Τσακυρίδη, δύσκολη επέμβαση, απέκρουσε ο πανύψηλος τερματοφύλακας της Καλυφίτου. Ένα φάουλ από δεξιά με τον Παπαζότο για τον Άγιο Αθανάσιο, δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει out. Και πάλι η Καλύφητο σε μια επίθεση με τον Τζάκαλο. Τσάκαλος έπαιξε το 1-2 με τον συμπαίκτη του, μια σέντρα, Καραγιανίδης Γιώργος κατεβάζει την μπάλα, μπλοκάρει. Επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο με του Ματσίδη Δημήτρη, ο οποίος βλέπει την κίνηση του Μπαμπασαλή. Πολύ καλή κάθετη πάσα. Καταπληκτική αντίδραση από τον Τζάκαλο, που κόβει την μπάλα την τελευταία στιγμή προς τον τερματοφύλακά του. Αλλά εδώ δίνεται έμεσο φάουλ από τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Θεωρείται ως ηθελημένο γύρισμα προς τα πίσω. Τσάκαλος πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος. Δεξιός μπακχάφ, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Καλύφητο. Εδώ λοιπόν δίνεται το έμεσο στον Άγιο Αθανάσιο. Θεωρεί ότι είναι γύρισμα προς τον τερματοφύλακα ο κύριος Δημόπουλος και δεν είναι άθελο παίξιμο από τον Τσάκαλο στην πάσα που έγινε προς τον Μπαμπασαλή. Έμεσο φάουλ λοιπόν για τον Άγιο Αθανάσιο. Εκτελείται με κοντινή πάσα Παπαζότος, θα σουτάρει πάνω στα σώματα των αμυντικών της Καλυφίτου. Νέα προσπάθεια με τον Παπαζότο μετά το 20 λεπτό. Άγιος Αθανάσιος πιο καλό στο μάτς. Εδώ Κοντρόπουλος θα κάνει μια παράλληλη σέντρα. Τελευταία στιγμή θα κόψουν οι αμυντικοί. Φάση διαρκείας. Δοκάρι μπάλα από το σούτ από τη βολίδα του Παπαζότου από κοντά. Η κεφαλιά στη συνέχεια η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Δείτε εδώ Κοντρόπουλος γύρισε. Σούτ στο οριζόντιο δοκάρι από τον Παπαζότο. Εδώ και πάλι επανάληψη. Στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα και στη συνέχεια απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ένα κόρνερ για την Καλύφητο. Μια κεφαλιά προς τα πίσω, δεύτερη κεφαλιά από το Σεμπελίδη. Απομακρύνουν οι αμυντικοί, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Μαντά σε ένα σουτ, πολύ καλός ο Γιώργος Καραγιανίδης για μια ακόμη φορά. Πέφτει στη γωνία του, απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Δείτε εδώ, δύσκολη επέμβαση. Πέφτει στη γωνία του, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ ο γκολκίπερ του Αγίου Αθανασίου. Δεύτερη πολύ καλή επέμβαση στο μάτς. Παπαζότος κρατάει την μπάλα με ελεύθερο μάτς, χωρίς σκοπιμότητες. Κάθε την πάσα πολύ καλή για τον Κοντρόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει εκεί τον Τζακυρίδη, ο οποίος τον κόβει. Στη συνέχεια έρχεται, απομακρύνεται η μπάλα από τον Ταχτσόγλου πριν περάσει τη γραμμή σε κόρνερ. Ταχτσόγλου, εξαιρετικό πρωτάθλημα, κεντρικός αμυντικός στην Καλύφητο φέτος, από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές σε απόδοση. Κόρνερ που εκτελείται από τον Παπαζότο, απομακρύνουν οι αμυντικοί, δεν φεύγει η μπάλα από την περιοχή. Σούτ από τον Τουματσίδη, τον Ανέστη μπλοκάρει ο Τσακυρίδης και πάλι Παπαζότος. Αρκετές φάσεις στο μάτς, πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Κοντρόπουλος θα κάνει μια παράλληλη σέντρα, πολύ καλή σέντρα, και αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει ο Ανέστης του Ματσίδης, ο σέντερφορ. Στο 35 θα πετύχει τον γκολ, το 1-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Πάνω κάτω η μπάλα, είχε καλύφτω στις ευκαιρίες της, αλλά ο Κοντρόπουλος ένα ακόμη καλό σπριντ, ωραίο γύρισμα, το τελείωμα από τον Ανέστη του Ματσίδη. Η μπάλα στα δίχτυα στο 35, 1-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Το δεύτερο ημίχρονο είχε λιγότερες ευκαιρίες. Θα λέγαμε ότι ήταν το
τελευταίο κομμάτι της σεζόν για τις ομάδες και είδαμε λιγότερο ποιοτικό θέαμα σε σχέση με το πρώτο. Σφυρίζει ο κύριος Δημόπουλος το φινάλε του πρώτου ημίχρονου και πάμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, που η πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου είναι και γκολ. Είναι στο 56. Ο Μπαμπασαλή γυρίζει προς τα πίσω. Στεριανός κάνει ωραία σέντρα. Ένα πολύ ωραίο σούτ από τον Κοντρόπουλο. Πραγματικά καταπληκτικό γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα. Τώρα ήθελε να κάνει σέντρα. Ήθελε να τελειώσει εκεί την μπάλα. Δεν το ξέρω. Πάντως το γκολ είναι πολύ ωραίο από το σήκωμα του Στεριανού. Και το γκολ του Κοντρόπουλου στο 56-2-0 για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Ωραίο σήκωμα του Στεριανού. Ωραίο τελείωμα από τον Κοντρόπουλο. Η μπάλα στα δίχτυα του Τσακυρίδη. 2-0 για τον Άγιο Αθανάσιο. Και πάλι Στεριανός σηκώνει. Κοντρόπουλος έρχεται από πίσω. Τελειώνει ωραία τη φάση. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Για τον Άγιο Αθανάσιο στο 56 με σκόρερ τον Κοντρόπουλο. Και άλλη μια φορά η επανάληψη και το γκολ από τον Κοντρόπουλο για το 2-0. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 75 για να δούμε ευκαιρία μετά στο μάτς. Από αυτό το κόρνερ της Καλυφίτου ένα σουτ που η μπάλα πέρασε out. Στο 79 έχουμε άλλη μια ευκαιρία για την Καλύφητο που έψαξε τον γκολ. Πολύ ποιοτική φέτος η Καλύφητος. Πολύ καλή επέμβαση από τον δεύτερο τερματοφύλακα του Αγίου Αθανασίου, τον Χαστιόλη, που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Πολύ καλή επέμβαση του. Δείτε εδώ, κατεβάζει την μπάλα με ωραίο τρόπο. Καλύφητος που μην ξεχνάμε ότι είχε τους δύο πρώτους σκόρερ στο πρωτάθλημα, με 20 γκολ τον Μπαρουτζή και με 16 τον Φουρουτζή. Εδώ η προσπάθεια του Μπαμπασαλή, γυρίζει την μπάλα από αριστερά. Θα γίνει ένα σουτ. Απομακρύνεται η μπάλα. Καλή ευκαιρία εδώ για τον Άγιο Αθανάσιο. Πάμε προς το 90 τώρα. Ένα μαρκάρισμα εδώ πάνω στον Δήμο τον Καραγιαννίδη, εδώ να του ευχηθούμε και περαστικά. Έσπασε τη μύτη του εδώ ποδοσφαιριστής του Αγίου Αθανασίου. Στιγμές που δεν θέλουμε να βρούμε, να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο. Στο 85 έγινε αυτή η φάση. Δεν βάζω replay σε τέτοιες φάσεις, προς Θεού. Και εδώ ο Παρουτσής, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, κλείνει τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Το βλέπετε, πανηγυρίζει στο 90, μειώνει σε 2-1. Από 19 πάει στα 20 γκολ. Έτσι κι αλλιώς ήταν πρώτος σκόρερ. Ο Μαντάς πάντα σερβίρει καταπληκτικά. Πολύ καλός, πολύ σταθερός στην απόδοση του ο Μαντάς για την Καλύφητο. Πολύ ωραία η πάσα του. Βλέπετε εδώ, βλέπετε την κίνηση του Παρουτσής στο 90. Με το στήθος κατεβάζει ο Παρουτσής. Μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει, σκοράρει στην έξοδο του Χασκιόλη. 2-1 η Καλύφητος. Τελειώνει έτσι με όμορφο τρόπο και αυτό το παιχνίδι, με ένα ωραίο γκολ από το Στράτο Παρουτσή στο 90. Ανέστης του Ματσίδη στο 35. Κοντρόπουλο στο 56. Παρουτσή στο 90, φινάλε αναμέτρηση από τον κύριο Δημόπουλο. Άγιος Αθανάσιος Καλύφητος 2-1. Εμείς κλείσαμε τη χρονιά με ένα παιχνίδι εκτός έδρας, με μια καλή εμφάνιση, με ευχαριστημένο στα παιδιά. Παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που ήξερε τι ζούσε ενός στο κήπεδο. Κάποιες λεπτομέρειες, αν τις διορθώναμε σήμερα, θα είχαμε καλύτερη τύχη. Εύχομαι στην ομάδα να έχει καλή πορεία πρώτη. Και αν μάθει λίγο το λογόλι. Ναι. Και εγώ να πω ότι σήμερα ήταν ένα παιχνίδι αδιάφορο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε, να μην έχουμε την καλαρότητα που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό του παιχνιδιού. Ευτυχήσαμε να βάλουμε δύο γκολ, να είμαστε 2-0 μπροστά. Η ομάδα της Καλυφίτου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι, και αν λίγο υπήρχε κάποια, λίγο τύχη, κάποιες, δεν θα κατέληγε τόσο χαμηλά, πιο χάμηλο δηλαδή στην πραγματική. Έχει αξιόλογη ομάδα, έχει καλούς παίκτες, έχει νεαρούς παίκτες και εδώ μας κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς κερδίσαμε το παιχνίδι, είδαμε κάποιους μικρούς ακόμα. Θα συνεχίσουμε μια εβδομάδα 10 μέρες ακόμα από πόλεις και θα μιλήσουμε με τη διοίκηση για να δούμε τη νέα χρονιά, τι στόχοι θα μπουν και από τη διοίκηση και από εμένα που θα συνεχίσουμε το επόμενο, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αξιόλογο σύνολο και να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Θα έρθουν και κάποια παιδιά σίγουρα κάτω από την πάνω της Ακαδημίας, που όπως έχω πει γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό θα φανεί στο μέλλον και θα δούμε για το χρόνο. Καλό καλοκαίρι. Και ποτέ δεν με κέρδισε το πρωτοβόλιο.